Τώρα, σύνδεση με Βελιγράδι. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πολύδωρο Ξενικάκη. Είναι εμπορικός διευθυντής της ΓΕΑ επιχειρήν. Έχουμε έκθεση, είναι τα ελληνικά φρούτα στο Βελιγράδι. Γεια σας, κύριε Ξενικάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Είμαστε στο Βελιγράδι αυτές τις μέρες, στο πλαίσιο της έκθεσης των τιμών και ποτών του Βελιγραδίου. Ναι. Προκειμένου να εκπροσωπήσουμε τον αγροτικό συνεταιρισμό Βελβεντού και τον αγροτικό συνεταιρισμό Ράχης Πιερίας και την αποθετούμε στις χώρες στόχους των Βαλκανίων τα φρούτα τους. Το πρόγραμμα που μας έχει φέρει εδώ είναι ένα συγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγεται Taste the Food to Life, είναι στα πλαίσια του κανονισμού 1144 και στόχος αυτού του προγραμμάτων είναι να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αγροτικό προσανατολισμό να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και μία από αυτές τις χώρες που έχει επιλέξει οι συνεταιρισμοί συγκεκριμένοι είναι η Σερβία. Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Η Σερβία είναι μια αγορά στόχος ούτως ή άλλως των συγκεκριμένων συνεταιρισμών. Κάνανε πωλήσεις και πριν το πρόγραμμα. Και ο στόχος του προγράμματος ήταν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους κατά πολύ. Μάλιστα. Αυτό έχει επιτευχθεί, προχωράει ακόμα και γίνεται η συνεργασία με τους εμπορικούς ακολούθους εδώ στο Βελιγράδι της Ελληνικής Πρεσβείας, με τον κύριο Μάριο Μπελιντασάκη και με ένα σύνολο άλλων ανθρώπων που έχουν υποστηρίξει την προσπάθεια και πάει η όλη κίνηση πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία. Ωραίο είναι αυτό να φεύγουν τα ελληνικά προϊόντα και να πηγαίνουν προς όλες τις αγορές. Δεν έχουμε αγορά στην οποία δεν μπορούμε να μην κυνηγάμε καμία αγορά. Κυνηγάμε όλες τις αγορές. Γεια σας, κύριε Ξενικάκη. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ.